Σήμερα Κροατή μου γιορτάζει η εφημεία, η έχουσα καλή φήμη. Οπότε μεταξύ άλλων γιορτάζουν μια παραλία που είχα πάει στη Σύρο, η κοπανιστή τη Μικόλου με φέτα και η φίλη μου η Ναταλία, η οποία διατηρεί την καλή τη φήμη παρά τον έκλειτο βίο τη. Επίση γιορτάζει η Ορθοδοξά τη Λουντμίλα από τα Σερβία ίσω, η οποία στα Σλάβικα σημαίνει η αγαπητή από τον λαό. Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητα, δηλαδή η παρότρινση για χρησιμοποίηση πιο φιλικών προ το περιβάλλον τρόπων για να μετακινούμαστε. Προσπάθεια που στον τόπο μα τιμούμε ιδιαιτέρω με σχεδόν μηδενικέ δημόσιε συγκοινωνίε και με αναλογία περίπου 1,5 αυτοκίνητο ανακάτοικο. Και τέλο, η 16η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα για τη Διατήρηση τη Στιβάδα του Όζοντο. Πράγματα που εμάς εμά μα απασχολούν επιδερμικά, μόλι τα ακούσουμε τα ξεχνάμε. Εξακολουθούμε να ζούμε γι' μια ζωή την έχουμε και δεν θα πω άλλα, μονάχα ένα επίσημο στοιχείο. Μείωση κατά 1% τη Στιβάδα του Όζοντο οδηγεί σε αύξηση κατά 2% των καρκίνων του δέρματο και του καταράκτη. Όχι του νιαγάρα του άλλου στα μάτια μα. Το 1736 θα φύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ. Γερμανολανδό φυσικό που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση τη θερμοκρασία. Εκείνη που για να τη διαβάσει πρέπει να έχει διδακτορικό στα μαθηματικά, μια και δύο βαθμοί Κελσίου, α πούμε, αντιστοιχούν σε 35 και 19 τριακοστά δεύτερα στην κλίμακα Φαρενάιτ. Ρωτά το 9χρονο παιδί σου τι θερμοκρασία γράφει το κλιματιστικό και εκείνο νιώθει σαν να βρίσκεται μπροστά στην πύλη του τάφου του Τουτανχαμών, η οποία αναγράφει ιερογλυφικά ανακατεμένα με γραμμική β. Σαν σήμερα το 1835 ο Κάρολο Δαρβίνο φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκου τη Νότια Αμερική. Στι 5 εβδομάδε τη παραμονή του θα κάνει παρατηρήσει στο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή για να διατυπώσει τη θεωρία του περί τη φυσική επιλογή των έμβιων όντων. Σαν σήμερα το 1953, θα γεννηθεί μία εκ των εχμηρότερων πενών τη ελληνική τυχουργία, ο Κώστα Τρυπολίτη. Μεταξύ πολλών άλλων, έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε, είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. 16 Αυγούστου του 1955, λαμβάνει η χώρα στρατιωτικό πραξικόπημα στην Αργεντινή και την ανατροπή του proedro Juan Perón. Και όπω μα έχει διδάξει η ιστορία επανειλημμένω, ο στρατό που στηβάζουν τα κράτη τάχα για την ασφαλειά του είναι ο πιο επικίνδυνο εχθρό τη δημοκρατία. Το 1977, σαν σήμερα, θα φύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλα, η κατά Μαρία Σοφία Άννα και Κιλία Καλογεροπούλου. Σημαντική Ελληνίδα λυρική καλλιτέχνηδα που θα μπορούσε κάποιο να την μπερδέψει και με εκείνη την ηρωίδα από τη μεξικάνικη σαπουνόπερα τη Μαρία Σοφία Άννα Ντολόρε Δεπιθέντε. Το οποίο όνομα δεν υπάρχει, αλλά ποιο μπορεί να το αποδείξει. Το 1978, σαν σήμερα, σεισμό μεγέθου 7,8 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ θα πλήξει το Ιράν σκοτώνοντα πάνω από 24.000 άτομα. Το 1991 σαν σήμερα θα ξεκινήσει την προβολή τη η μακροβιότερη τηλεοπτική σειρά στην Ελλάδα. Στι 16 Σεπτεμβρίου ο Γιάνγκος Δράκο θα ξεκινήσει να ρωτάει τη Βίρνα να του πει τι έγινε. Μίλα καθαρά, Βίρνα τι στην ευχή θε να μου πει, τι συνέβη, Βύρνα. Και θα τελειώσει 14 χρόνια και 3.457 επεισόδια αργότερα, από πρώτα επιμήκυνε το χρόνο και έκανε τα νεύρα μα σαν παπουτσοκορδόνια. Βεβαίω και αναφερόμαστε στη λάμψη του Νίκου Φόσκολου. Και φτάσαμε στο τέλο και του σημερινού σαν σήμερα αλλιώ. Μέχρι την αυριανή σημαντική ημέρα να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.